Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ορεινούς τόπους της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Ορεινός τόπος είναι αυτός που έχει όρη, δηλαδή βουνά. Όπως θα έχετε καταλάβει, το βουνό το λέμε και όρος. Να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας είναι ορεινή τόπη και γι' αυτό λέμε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ορεινή. Στην οθόνη σας βλέπετε έναν ορεινό τόπο. Διακρίνεται τα βουνά με την πλούσια βλάστηση, δηλαδή μικρά και μεγάλα φυτά. Βλέπετε επίσης και ένα ορεινό χωριό. Να ξέρετε ότι σε ορεινούς τόπους θα βρείτε κυρίως χωριά. Οι πόλεις και ειδικά οι μεγάλες χτίζονται χαμηλά στην πεδιάδα, κοντά στη θάλασσα και ακόμα πιο χαμηλά στα νησιά. Στην εικόνα αυτή βλέπετε κάποιες ονομασίες που σχετίζονται με το βουνό, το όρος δηλαδή. Βουνό λέγεται το ύψωμα της γης που είναι από 300 μέτρα και πάνω. Τα χαμηλότερα τα λέμε λόφους και υψώματα. Το ψηλότερο σημείο του βουνού το λέμε κορυφή. Το χαμηλότερο το λέμε πρόποδες. Μεταξύ τους βρίσκεται η πλαγιά. Πολλά όρη στη σειρά φτιάχνουν μια οροσειρά. Στην οθόνη σας βλέπετε το ποταμάκι που πηγάζει από το βουνό, διασχίζει την πεδιάδα και χύνεται στη θάλασσα. Στις ορεινές περιοχές πέφτει πολύ χιόνι το χειμώνα και οι άνθρωποι συναντούν πολλές δυσκολίες στη ζωή τους, γιατί κλείνουν οι δρόμοι με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, οι κάτοικοι δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό όταν αρρωστήσουν. Ακόμα, τα κοπάδια τους κινδυνεύουν από έλλειψη τροφίμων. Τέλος, δεν μπορούν να βγουν από το χωριό τους και να πάνε να συναντήσουν ανθρώπους που ζουν στην πεδιάδα, δηλαδή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Τυχαίνει αρκετές φορές σε ορεινά χωριά να ρίχνει τόσο πολύ χιόνι που οι κάτοικοι να μην μπορούν να βγουν έξω από το χωριό τους. Τότε λέμε ότι είναι αποκλεισμένοι. Και βέβαια αυτή είναι μια δυσάρεστη και επικίνδυνη κατάσταση. Για την έλλειψη τροφίμων οι κάτοικοι παίρνουν τα μέτρα τους από πριν, γεμίζοντας τις αποθήκες των σπιτιών τους με τρόφιμα. Τι γίνεται όμως αν αρρωστήσουν? Θα έχεις ακούσει στην τηλεόραση για τις μεταφορές των ασθενών ή κάποτε θα ακούσεις. Αυτοί οι ασθενείς μεταφέρονται αεροπορικώς σε νοσοκομεία της χώρας. Για αυτούς τους λόγους και άλλους που θα μάθεις, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών είναι λίγοι και συνεχώς μειώνονται. Εδώ βλέπετε φορτηγά και λεωφορεία να πηγαίνουν ή να έρχονται από το ορεινό χωριό. Φυσικά θα έχετε καταλάβει ότι οι δρόμοι στους ορεινούς τόπους είναι δύσβατη και μερικοί είναι και επικίνδυνοι. Αυτό δεν συμβαίνει στην πεδιάδα, ούτε στα νησιά. Η ζωή στο βουνό έχει και τα καλά της όμως, με το κυριότερο το καθαρό περιβάλλον. Κοιτάξτε την πλούσια βλάστηση, το τοπίο είναι κατάφυτο από μεγάλα δάση, καθαρός αέρας παντού. Το αντίθετο συμβαίνει με τις πόλεις της πεδιάδας, όπου οι άνθρωποι βασανίζονται από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας εξαιτίας των καυσαερίων, των εργοστασίων και των αυτοκινήτων. Και εδώ δεν μπορούμε παρά να απολαύσουμε τα καθάρια δροσερά νερά του ποταμού που κατεβαίνει από το βουνό και τις καταπράσινες όχθες του. Οι άνθρωποι των πόλεων δεν έχουν την τύχη να απολαμβάνουν τέτοια ομορφιά καθημερινά. Για να μην φεύγει το λιγοστό χώμα του βουνού με το νερό της βροχής που κυλά με ορμή, φτιάχνουν κάποιες κατασκευές, δηλαδή εμπόδια, που τα λέμε πεζούλες. Οι πεζούλες φτιάχνονται με πέτρες, μάλιστα εκεί φυτεύουν τα αμπέλια, που όπως ξέρουμε μας δίνουν κρασί. Τα ελληνικά κρασιά είναι πολύ αξιόλογα και γνωστά σε ξένους λαούς που τα αγοράζουν. Για να χτιστεί ένα σπίτι χρειάζεται να έρθουν φορτηγά από την πεδιάδα, γιατί εκεί βρίσκονται τα εργοστάσια, γεμάτα υλικά, τσιμέντο, τούβλα, σίδερα και άλλα.
Φανταστείτε λοιπόν τώρα που ξέρετε την κατάσταση των δρόμων του ορεινού τόπου, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι του ορεινού τόπου χτίζουν τα σπίτια τους με υλικά κυρίως που βρίσκονται εκεί. Στην οθόνη σας βλέπετε σπίτια φτιαγμένα με πέτρες που αφθονούν στο βουνό. Αν προσέξετε τις σκεπές τους, είναι κεραμιδένιες και επικλινείς, σαν τσουλήθρα δηλαδή, για να κυλά και να πέφτει το χιόνι. Και επειδή κάνει πολύ κρύο, τα παράθυρα είναι μικρά. Το αντίθετο γίνεται στην πεδιάδα και τα νησιά. Στο βουνό συναντάμε μεγάλη ποικιλία φυτών αλλά και ζώων. Στην οθόνη σας βλέπετε άγρια ζώα που κάποια απειλούνται με εξαφάνιση, όπως η αρκούδα και ο λύκος. Όταν είναι πεινασμένα, επιτίθενται στους ανθρώπους, οι οποίοι τα σκοτώνουν. Εδώ βλέπετε μια αγριόγατα. Μια αντιλόπη. Ένα τσακάλι και έναν αγριόγυπα. Τα βοηδοί είναι μεγάλα ζώα με διακλαδιζόμενα κέρατα που έχουν και τα σενικά και τα θηλυκά. Τρέφονται με χορτάρι και φύλλα. Στην κατηγορία ανήκουν ο τάβρος, η αγελάδα, ο βούβαλος, το βόδι. Η γίδα ή αλλιώς κατσίκα ανήκει και αυτή στην κατηγορία των βοηδωνών και είναι πολύ πιο μικρή. Τη λένε αγελάδα του φτωχού γιατί είναι εύκολο να έχει κανείς μια κατσίκα και να την ταΐζει. Οι άνθρωποι στις ορεινές περιοχές για να μπορέσουν να ζήσουν κάνουν κάποια επαγγέλματα. Κάποιοι είναι κτηνοτρόφοι. Μεγαλώνουν ζώα για να πάρουν το κρέας, το γάλα, το δέρμα τους, να τα πουλήσουν, αλλά και για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Στην οθόνη σας βλέπετε ένα βοσκό που παίρνει καθημερινά τα προβατάκια του να βοσκήσουν στην καταπράσινη πλαγιά του βουνού. Το χειμώνα που τα πάντα είναι καλυμμένα με χιόνι, τα κατεβάζει σε χαμηλότερα μέρη που τα λένε χυμαδιά. Εδώ βλέπετε τους κτηνοτρόφους να αρμέγουν τα εγωπρόβατά τους, δηλαδή τις κατσίκες και τα πρόβατα. Αυτά τα ζωάκια εκτός από το γάλα μας δίνουν το κρέας, το μαλλί και το δέρμα τους. Μελισσοκόμοι είναι αυτοί που έχουν δικές τους μέλισσες και τις ανατρέφουν γιατί μας δίνουν πολύτιμα προϊόντα, δηλαδή μέλι, κερί, γύρι, πρόπολη και βασιλικό πολτό. Στους ορεινούς τόπους υπάρχουν πολλά δάση, άρα πολλές μέλισσες και πολύ μέλι. Αν σκεφτεί κανείς ότι το βουνό είναι γεμάτο δέντρα, είναι λογικό ότι ένα άλλο επάγγελμα των κατοίκων είναι η υλοτομία, δηλαδή το κόψιμο των δέντρων από το ξύλο των οποίων φτιάχνουμε πολλά προϊόντα απαραίτητα για τη ζωή μας, όπως το χαρτί, τα έπιπλα και άλλα. Όσοι ασχολούνται με την υλοτομία λέγονται υλοτόμοι. Όπως τα νησιά έρχονται για διακοπές οι τουρίστες το καλοκαίρι, έτσι και το χειμώνα πάνε στο βουνό. Αυτός είναι ο χειμερινός τουρισμός. Οι κάτοικοι του ορεινού τόπου απασχολούνται σε επιχειρήσεις χειμερινού τουρισμού και με τα εισοδήματα που κερδίζουν από τη δουλειά τους συντηρούν τις οικογένειές τους. Στην οθόνη σας βλέπετε ένα κατάλημα, ένα ξενοδοχείο δηλαδή χειμερινού τουρισμού. Οι χειμερινοί τουρίστες απολαμβάνουν την ομορφιά του βουνού αλλά και τις χιονοδρομίες, ένα σπορ που ενθουσιάζει πολλούς ανθρώπους. Στην οθόνη σας βλέπετε ένα χιονοδρομικό κέντρο που εκτελούνται χιονοδρομίες για τις οποίες χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός και κατάλληλη ενδυμασία. Δηλαδή γάντια, κουκούλα, κράνος, γυαλιά, χιονοπέτιλα, μπαστούνια και άλλα. Ένα άλλο σπορ του χιονιού είναι η χιονοσανίδα. Πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι κάνουν πεζοπορία προς το βουνό για να απολαύσουν την απίστευτη ομορφιά του, το καθαρό και δροσερό αέρα, αλλά και για να ωφελήσουν την υγεία τους.
Εδώ κλείνουμε τη μικρή ενημέρωση για τους ορεινούς τόπους. Γεια σας!